ευχαριστήσω θέλοντας σχετικά και ουσιαστικά βέβαια να ευχαριστήσουμε για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών που μας παρέχει τη φιλοξενία για τη σημερινή εκδήλωση και τη συνέντευξη τύπου. Και ελπίζουμε ότι, ναι, να το πούμε και αυτό, είναι η πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια που παραχωρείται η φιλοξενία του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών για τέτοιου είδους εκδηλώσεις και να ακούγονται αυτά τα μηνύματα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτή η κίνηση σηματοδοτεί και νοηματοδοτεί την αλλαγή της ηγεσίας στον Δικηγορικό Σύλλογο. Γεγονός ευχάριστο βέβαια και τον ευχαριστούμε για αυτό το λόγο και τον πρόεδρο, τον κύριο Αλεξανδρή. Βλέπω να ευχαριστήσω κιόλας, μας τιμούν την παρουσία του συνάδελφος δικηγόρος και μέλος του Ηγετικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ασία Χριστοβουλοπούλου, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωποι κομμάτων. Ευχαριστούμε όλους τους κύριους και τις κυρίες που έχουν προσέλθει. Και ας περάσουμε στα σχόλια και στην κριτική για αυτό το νομοσχέδιο. Κατατίθεται ένα νομοσχέδιο με τροποποιήσεις στο σοφρονιστικό ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Αναρωτιέται κανείς και για τη χρονική στιγμή που γίνεται αυτό και για την αναγκαιότητα αυτής της ρύθμισης. Υπάρχει κάποιο σοβαρό συγκλονιστικό γεγονός που ξαφνικά αποφασίζει την ηγεσία ενός Υπουργείου να πει ότι εγώ τώρα αυτή τη στιγμή θα επιληφθώ με αυτό το θέμα. Και αναρωτιέται κανείς πραγματικά τι είναι αυτό που προσπαθεί να επιλύσει. Και ο πλέον καλόπιστος και βέβαια και ο νομικός κόσμος και εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα θα αναμέναμε ότι η τροποποίηση του σοφρονιστικού κώδικα θα ήταν τουλάχιστον προς την πλευρά διατάξεων που θα λύνανε πραγματικά χρόνια προβλήματα κρατουμένων στις φυλακές και κυρίως τα αιτήματα για την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης στις φυλακές. Που δεν είναι λίγα αυτά που ακούγονται κατά καιρούς για την κατάσταση και που επικρατούν στις ελληνικές φυλακές και τα σοβαρά προβλήματα ζωής διαβίωσης των κρατουμένων μέσα στις φυλακές αυτές. Έρχεται λοιπόν ένα νομοσχέδιο και το μόνο που ρυθμίζει είναι ποιο. Ότι εγώ, παιδιά, αυτούς τους κρατούμενους που έχω κατηγορήσει εγώ το κράτος για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, δηλαδή στο περίφημο τρομονόμο, στο άρθρο 187α, εγώ, εσάς, θα σας κάνω το βίο αβίωτο. Η ρύθμιση των τροποποιήσεων αυτών που εισαγάγονται στη σοφρονιστική μας νομοθεσία αφορά μόνο αυτούς τους κρατουμένους. Ανεπίτακτο από τη κρατική πλευρά, όπως πολύ σωστά έτσι λέτε. Εσάς, λέει, θα σας κάνω το βίο αβίωτο. Για εσάς θα επαναφέρω τη θανατική ποινή. Δεν τη θεσμοθετώ το ακριβώς γιατί δεν επιτρέπεται, αλλά θα μπορέσω να το κάνω. Και θα διαλογήσω τις όλες πράξεις. Η αντισυνταγματικότητα και η παρανομία αυτού του νομοσχεδίου που πάει να περάσει είναι σε βαθμό απίστευτο. Ρυθμίσεις οι οποίες δεν έχουν παραβιάζουν όλες τις αρχές του συνταγματικού δικαίου. Της αναλογικότητας, της ισότητας, της ανάλογης εφαρμογής κλπ. Ξεχωρίζει μια ειδική κατηγορία κρατουμένων, που αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ελλάδα να έρχονται γύρω στα 30 ή 50 άτομα. Και αυτούς είναι αυτό που από πολιτική σκοπιά θεωρεί η ίδια η εξουσία τον πολιτικό της εχθρό. Δηλαδή τα άτομα που έχουν κατηγορηθεί ή καταδικαστεί ενδεχομένως για τα 187 άτομα. Και έρχεται λοιπόν να ρυθμίσει, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα σώσει όλο το σοφρονιστικό σύστημα στην Ελλάδα, τις συνθήκες κράτησης αυτών των ανθρώπων. Καταστρατηγεί όλες τις διατάξεις του νόμου, όπως ανέφερε πολύ σωστά η συνάδελφος, που ήταν ευεργετικές και αφορούσαν όλους τους κρατουμένους και όλη τη μοίρα των κρατουμένων, και εισαγάγει δίκαιο εξαίρεση όσον αφορά μόνο τη συγκεκριμένη κατηγορία κρατουμένων. Δεν θα αναφερθώ περαιτέρω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως πολύ σωστά επισημάνθηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές, μόνο λίγες επισημάνσεις. Πράγματι, από τα πολύ δυσάρεστες ανακαλύψεις και νότες είναι ότι ο θεσμός του Ρουφιάνου θεσμοθετείται πλέον ο θεσμός του Ρουφιάνου. Δηλαδή, και μάλιστα ανεξέλεγκτα. Ο Ρουφιάνος θα τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης όταν καταδώσει άτομο το οποίο όμως πάλι συγκεκριμένα. Δηλαδή, ο Ρουφιάνος δεν θα τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης αν καταδώσει κάποιο πολύ σοβαρό έλλειμμα. Παραδείγματος χάρη, όσα αδικήματα που φορούν γενετής αξιοπρέπεια, γενετής ελευθερία ανηλίκων. Ο Ρουφιάνος θα τύχει εξυπηρέτησης μόνο αν καταδώσει τους πολιτικούς εκτός του κράτους. Δηλαδή, αυτούς που το κράτος έχει αποφασίσει ότι θα τους καταγγείλει
και θα τους παραπέμψει σε δίκες με την κατηγορία αυτή των τρομοκρατικών πράξεων. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο ένα που θα έπρεπε να σημειωθεί είναι το εξής, ότι δεν είναι ότι ιδρύει φυλακές ψηλής ασφαλείας. Δεν φτιάχνει συγκροτήματα, δεν φτιάχνει καινούριους κανονισμούς όσον αφορά. Απλά αποφασίζει ότι μόνο τη συγκεκριμένη κατηγορία κρατουμένων θα την αντιμετωπίσει εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή, μία από όλες τις δεκάδες φυλακές που υπάρχουν στη χώρα θα βαφτίσω υψηλής ασφαλείας. Ακόμα και τις ίδιες φυλακές που υπάρχουν θα βαφτίσω διάφορα τμήματα, τα κουτρούμια δηλαδή που υπάρχουν σε κάθε φυλακή. Θα τα βαφτίσω χώρους τύπου γάμα και θα εισάγεται ένα ειδικό καθεστώς σε όλες τις φυλακές της χώρας. Και να σας πω και μια άλλη δυσκολία. Ναι, μεν η διατύπωση των άρθρων του νομοσχεδίου φαίνεται ότι αφορά μια πολύ μικρή μερίδα κρατουμένων, δηλαδή αυτούς που όπως είπαμε έχουν κατηγορηθεί με τον τρόμο νόμο, αλλά στην ουσία όμως είναι τόσο ασαφής που μπορεί ανά πάσα στιγμή όταν λέει κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί σε ποινές πάνω από 10 χρόνια ή τέλος πάντων ή ισόβια, ή αν έχουν, προσέξτε τώρα τον καθορισμό, τον διαχωρισμό, ή αν με αυθαίρετο τρόπο πάλι διαταράσουν την ασφαλή διαβίωση της φυλακής. Αυτό μπορεί να αφορά τους 5.000 από τους 12.000 κρατούμενους σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή μεμονωμένο ενδιαφέροντα σε συγκεκριμένες διατάξεις. Και εκεί είναι η παραβατικότητα του συγκεκριμένου νόμου, ότι με αυθαίρετο τρόπο μπορεί να εντάξει σε αυτό το καθεστώς, το οποίο πόρο απέχει από το να είναι ευνοϊκό για τον κρατούμενο ή να κινείται μέσα σε πλαίσια κάποιων φιλελεύθερων αρχών, ας το πούμε έτσι, στα πλαίσια του συγχρονιστικού κώδικα, μπορεί να εντάξει όλους τους κρατούμενους. Δηλαδή, όλοι οι κρατούμενοι θα καταστούν υποχείρια της αυθαίρετης κρίσης του εκάστοτε διευθυντή των φυλακών. Να αναφέρουμε άλλα σημεία της συνταγματικότητας όσον αφορά την ίδρυση αυτού του σώματος περιφρούρησης των φυλακών υψηλής ασφαλείας. Εκεί πια θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Όπως προαναφέρθηκε, όλος ο κανονισμός λειτουργίας αυτού του ειδικού σώματος, δηλαδή αναρωτιέμαι ποιες ορολογίες πια να χρησιμοποιούμε σε αυτό το τομέα, να μιλήσουμε για την θεσμοθέτηση και την ίδρυση των σύγχρονων πραγμάτων ασφαλείας. Αυτός θα δημιουργηθεί ειδικό σώμα που θα υπάγεται στην αστυνομία βέβαια και όχι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στον αστυνομικό διευθυντή, το οποίο θα έχει τόσο αυξημένες λειτουργικές αρμοδιότητες, οι οποίες όμως δεν μπορούν να ελεγχθούν από κανέναν, διότι θα χαρακτηριστούν εκ του προημίου απόρριτες και δεν θα δημοσιευτούν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.